Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την ενότητα με την κυρία Μέρη Μπελογιάννη, την πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διαζώματος, η οποία θα μας παρουσιάσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2017. Και στο τέλος, βέβαια, δεν θα παραλείψει να μας κάνει και μία αναφορά την οποία έχει προαναγγείλει ο κύριος Μπένος για το εκπαιδευτικό έργο του Διαζώματος. Καλησπέρα σας. Μετά, βέβαια, την Λιδία, πάλι νούμερα ψυχρά, έτσι ίσως για την ισορροπία λίγο. Να πω, κύριε Κουρουπέ, ότι σας απαλλάσσει το ΔΣ, απαλλάσσατε από την Ελεγκτική Επιτροπή, έτσι. Λοιπόν, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του μη κερδοσκοπικού. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Διάζωμα, οι κύριοι Ιωάννης Μαριόλης, Βασίλειος Μαυριδόγλου και εγώ, συγκεντρωθήκαμε στο Διάζωμα στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ασχοληθήκαμε με τον έλεγχο και τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αφού λάβαμε γνώση του βιβλίου Ταμείου και των λοιπόν παραστατικών στοιχείων σχετικά με την οικονομική κατάσταση του διαζώματος, διαπιστώσαμε τα παρακάτω. Τα έσοδα του διαζώματος για το έτος 2017 ήταν συνολικά 595.756,25 ευρώ. Στη διαφάνεια βλέπετε τις πηγές των εσόδων. Τα έξοδα του διαζώματος για τη χρήση 2017, όπως προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία, βιβλία και αποδείξεις, ανέρχονταν συνολικά στις 529.915,83 ευρώ. Στη διαφάνεια βλέπετε ποιες ήταν οι δαπάνες. Επομένως, τα καθαρά κέρδη για το οικονομικό έτος 2017 ήταν 65.840,42 ευρώ. Αν προσθέσουμε το υπόλοιπο του 2016, δηλαδή 53.349,98 ευρώ, τα συνολικά διαθέσιμα για το 2017 είναι 119.190,40 ευρώ. Καθόλου ευκαταφρόνει το ποσό. Εδώ βλέπετε τις τράπεζες τις οποίες έχουν κατατεθεί. Ακολουθεί ο πίνακας με τα αναλυτικά στοιχεία για τα υπόλοιπα των κουμπαράδων, για τα θέατρα, μέχρι 31/12/2017. Συνολικά, λοιπόν, οι συνολικές καταθέσεις για τα θέατρα ανέρχονται στις 835.802,34 ευρώ. Τα έξοδα στις 700.622,91 ευρώ. Και το υπόλοιπο 135.179,43 ευρώ. Στη διαφάνεια βλέπετε σε ποιες τράπεζες έχουν κατατεθεί τα ποσά. Η Ελεγκτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό του ΔΣ, του διαζώματος, πρότεινε την πλήρη απαλλαγή του ΔΣ για τη θητεία από 1/1/2017 έως 31/12/2017. Για άλλη μια φορά, εκ μέρους των μελών και των άλλων δύο, εκ μέρους και των άλλων δύο μελών, θερμά συγχαρητήρια στον πρόεδρο, τον Ταμεία και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας απαλλάξαμε, λοιπόν. Με αγωνία βλέπω, κύριε Κουρουπέ, περιμένατε να σας απαλλάξω. Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για τα εκπαιδευτικά. Μπορώ να έχω την... Ωραία. Πάω στο επόμενο. Λοιπόν, τα εκπαιδευτικά γεννήθηκαν στο Διάζωμα το 2010. Η αγκαλιά που άνοιξε το 2008 το Διάζωμα για την προστασία των αρχαίων θεάτρων, την αποκατάσταση και την ανάδειξή τους, δεν γινόταν να μην περιλαμβάνει την εκπαιδευτική κοινότητα. Ποιος ήταν ο σκοπός τους? Πρώτον, να ενθαρρύνουν τους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης να μάθουν τους αρχαίους θεατρικούς χώρους της περιοχής τους ή άλλων περιοχών, στις οποίες πραγματοποιούν τις εκδρομές τους.
να μάθουν για τη γέννηση και εξέλιξη του θεάτρου, να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της μέρημνας για την ανάδειξη και την προστασία των αρχαίων μνημείων. Δεύτερον, να ενθαρρύνουν αλλά και να προσφέρουν την αρρωγή τους στα σχολεία, ώστε αυτά να εκπονήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα μελέτης του αρχαίου θεάτρου, να οργανώσουν δράσεις βίωσης του θεάτρου με διδασκαλία παραστάσεων, να οργανώσουν συνεργατικά προγράμματα με άλλες μαθητικές κοινότητες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Σχεδιάστηκε λοιπόν μια δράση που την είπαμε υιοθεσία αρχαίων θεάτρων από μαθητές. Ποιες ήταν οι προσδοκίες μας? Μια σχέση αγάπης ανάμεσα στον μαθητή, το αρχαίο θέατρο, το αρχαίο οδείο ή το αρχαίο στάδιο, καθώς πιστεύουμε ότι από αυτή τη σχέση γεννιούνται οι συνειδητοί κληρονόμοι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που θα προστατεύσουν τα μνημεία και θα αγωνιστούν για τη διάσωσή τους, για να συνεχίσουν και αυτά να μας διδάσκουν στο διηνεκές. Το 2014 διευρύναμε τη δράση. Προσθέσαμε στο υιοθεσία αρχαίων θεάτρων το «Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» και τη θέσαμε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να τη γνωρίσουν επίσημα όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και μια πολύ πολύ φρέσκια είδηση, την Παρασκευή πήραμε την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και για αυτό το σχολικό έτος 2018-19. Δεν είναι και τόσο εύκολο, πιστέψτε με. Τι προσδοκούσαμε με αυτή τη δράση? Την ενθάρρυνση των σχολείων να επιδιώξουν τη γνωριμία των μαθητών ξεναγών με τους αρχαιολόγους των εφοριών αρχαιοτήτων που έχουν την ευθύνη των αρχαιολογικών χώρων και την παρουσίαση από τους δεύτερους της ιστορίας του μνημείου αλλά και του λειτουργήματός τους στους μαθητές. Προτείνουμε στα σχολεία να σχεδιάσουν από κοινού με τους αρχαιολόγους μια εκδήλωση, επιλέγοντας μια θεματική από το χώρο της επιστήμης, του πολιτισμού, της τέχνης και της τεχνολογίας. Να συνεργαστούν με επιστημονικούς φορείς για να προσδώσουν στα παραγόμενα αποτελέσματα εγκυρότητα και επιστημονική ακρίβεια, αλλά και να καινοτομήσουν. Να μεταφέρουν στην τοπική κοινωνία το πολύτιμο βίωμα από την υλοποίηση της δράσης τους και να την ευαισθητοποιήσουν για να προσθέσει και αυτή το λιθαράκι της στην προστασία και την ανάδειξη των σπουδαίων μνημείων. Τα αποτελέσματα. Συγκινητική ανταπόκριση σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πάνω από 100 σχολεία. Εφάνταστες μαθητικές δημιουργίες. Θα σας αναφέρω εντάχει κάποιες από αυτές. Έντυπα, ελληνικά και ξενόγλωσσα, αφίσες, οδηγοί ξενάγησης. Δύο μάλιστα από αυτούς, με την έγκριση των αρχαιολόγων, ο ένας είναι εδώ, είναι ο κύριος Θέμελης, εκδόθηκαν από το Διάζωμα και προσφέρονται στους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται τα αρχαία θέατρα. Άρθρα στον τύπο, έντυπο ηλεκτρονικό, βίντεο, μικρού μήκους ταινίες, κάποιες μάλιστα έγιναν στο πλαίσιο διαγωνισμού της δημόσιας τηλεόρασης σε συνεργασία με το Διάζωμα. Ψηφιακές αφηγήσεις, σύντομα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια. Μάλιστα, έχουμε και την ιστορία του αρχαίου θεάτρου της Μήλου σε γραφή Μπράιγ από μαθητές ενός δημοτικού σχολείου της Μήλου, που με αυτό πρόσφεραν δώρο στους φιλοξενούμενούς τους που ήταν μαθητές από το ειδικό σχολείο τυφλών Καλλιθέας. Θα μεταφέρω το χειροκρότημά σας στο διευθυντή του σχολείου. Επίσης, δημιουργία καινοτόμων πολιτιστικών προϊόντων από εικονικές επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στα σχολεία από μαθητές στο πλαίσιο του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εφαρμογής Apollo που αποτελεί προϊόν της εικονικής πολιτιστικής επιχείρησης Epicon που στήθηκε από μαθητές του Δευτέρου Αρσακίου Γενικού Λυκείου Ψυχικού. Ξεχωριστές στιγμές που γεννήθηκαν από τα εκπαιδευτικά του Διαζώματος. Εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε αρχαία θέατρα και οδεία και στις οποίες παρουσιάζονται στην τοπική κοινωνία τα αποτελέσματα της δράσης των μαθητών. Μαθητικά φεστιβάλ όπως της Γόρτινας που μας έχει πραγματικά εκπλήξει. Ξεναγήσεις από μαθητές σε μαθητές ειδικών σχολείων ή από μαθητές, Έλληνες μαθητές, σε μαθητές σχολείων του εξωτερικού. 1.500 μαθητές Ιταλοί ξεναγήθηκαν φέτος από μαθητές δύο σχολείων. Ενός γυμνασίου της Αρτέμιδος και του τετάρτου λυκείου Καλαμάτας. Μουσική
συμπράξεις σχολείων μεταξύ τους, αλλά και με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, κολέγια και πανεπιστήμια στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως είναι το e-twinning και το Erasmus+. Δίκτυα σχολείων με κεντρική θεματική τα αρχαία θέατρα και συνέργειες με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου και την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Βίκος ΑΕ για τη διενέργεια σχολικών περιπάτων στην αρχαία Κασόπη που σας μίλησε ο πρόεδρος στην αρχή, με το Φεστιβάλ Della Filosofia in Magna Grecia και με το πρόγραμμα σπουδών στις επιστήμες της αγωγής και της εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτι που ξέχασε η Λιδία να πει. Συγγνώμη, η κυρία Μανολοπούλου να πει. Μια ξεχωριστή μορφή συνεργασίας είναι αυτή της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας, του Διαζώματος και του δεύτερου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας του καταστήματος κράτησης Αγίου Στεφάνου, όπου υλοποιείται η δράση Υιοθεσία Αρχαιών Θεάτρων από μαθητές. Μαθητές εγκλήστους, όπως καταλάβατε. Συνοπτικά, ποιες είναι οι δυνάμεις λοιπόν που κινούν τα εκπαιδευτικά? Είναι τα σχολεία, είναι οι χώροι θέασης και ακρόασης, είναι το ίδιο το διάζωμα που ενθαρρύνει και διευκολύνει την εκπαιδευτική κοινότητα για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος, αλλά και αναζητεί τους τρόπους μέσα από τις συνέργειες που αναπτύσσει ώστε να προσφέρει θεατρική παιδεία στο πλατή κοινό. Και είναι και οι υποστηρικτές, δηλαδή φορείς, θεσμικοί και μη, αλλά και παραγωγικές δυνάμεις που σε συνεργασία με το διάζωμα διευκολύνουν την επίτευξη καλύτερου πολιτιστικού προϊόντος, το ενθαρρύνουν και το προωθούν. Εδώ να αναφέρω την Alpha Bank, την Ολυμπία Οδό που συμπράττει με το PIRS Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος που έχει υιοθετήσει το Ρωμαϊκό Οδείο της Κορίνθου, την ΕΡΤ, τον ΒΙΚΟ, ΑΕ, τον Όμιλο Εταιριών Φουρλή, τις εκδόσεις Πατάκη. Τώρα, για την καλύτερη συνομιλία όλων αυτών των δυνάμεων που βλέπετε στη διαφάνεια, δημιουργήσαμε το 2017 και θέσαμε σε λειτουργία το 2018 την εκπαιδευτική πλατφόρμα Generation D. Δημιουργός της είναι ο Σωκράτης Μεχτερίδης, ειδικός στην ανάπτυξη εφαρμογών νέων τεχνολογιών και θελοντής στο διάζωμα. Είναι εδώ. Σηκώθηκε προηγουμένως, αλλά θα ξανασηκωθεί, γιατί και εγώ θέλω να κάνω αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος. Οι στόχοι. Η προβολή των δυνάμεων που κινούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις. Η ανταλλαγή ιδεών και η αλληλεπίδρασή τους. Η δημιουργία εργαλείων που θα βελτιώνουν τη συνομιλία τους με το παραγόμενο πολιτιστικό προϊόν. Η φιλοξενία και η προβολή των μαθητικών δημιουργιών από τις εκπαιδευτικές δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται στα σχολεία με όχημα τους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης. Η οργάνωση συνεργατικών προγραμμάτων με μαθητικές κοινότητες του εξωτερικού, με πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς του ελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Το όραμά μας. Θα επιδιώξουμε η εκπαιδευτική πλατφόρμα να γίνει ο χώρος έμπνευσης και έκφρασης όχι μόνο της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας κάθε χώρας, είτε διαθέτει αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης, είτε όχι, με μόνη προϋπόθεση την αγάπη για αυτούς τους χώρους και για ό,τι αυτοί πρεσβεύουν, και τη διάθεση να τους κρατήσει ζωντανούς πάντα σε συνομιλία με τις τρεις οικογένειες που αποτελούν τα συστατικά στοιχεία του διαζώματος. Την οικογένεια των αρχαιολόγων, την οικογένεια των καλλιτεχνών και των διανοουμένων και την οικογένεια των τοπικών κοινωνιών. Και σε αλληλεπίδραση με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου που τη συγκινεί η πολιτιστική κληρονομιά και θεωρούν καθήκον τους να συνεισφέρουν για τη διαφύλαξή της στο διηνεκές. Και επειδή είμαστε στο Λαύριο, θα κλείσω την αναφορά μου στα εκπαιδευτικά με μια αφίσα που σχεδίασαν δύο μαθήτριες του Βαρβακίου Πρωτύπου Γυμνασίου για το αρχαίο θέατρο του Θωρικού. Απομονώνω ένα σημείο που βλέπετε κάπου εκεί στο κέντρο. Λέει λοιπόν, ίσως με μια επίσκεψή σου το υπέροχο τοπίο να σε βοηθήσει να φανταστείς μια παράσταση μόνο για σένα και να γίνεις κι εσύ ένας από τους 6.000 θεατές της αρχαιότητας. Προστάτεψέ τον. Ευχαριστώ.